στην Φιλαδέλφεια και όσοι το παρακολούθησαν από την τηλεόραση. Η γιορτή του ποδοσφαίρου λοιπόν στην Φιλαδέλφεια στον αγώνα ΑΕΚ Όφη. Η Νέα Φιλαδέλφεια γέμισε για να χειροκροτήσει ο κόσμος την πρωτοπόρο του πρωταθλήματος και να χειροκροτήσει και τα νέα αποκτήματα, τον παλιό Μανολά που ξαναγύρισε μετά από αρκετούς μήνες, τον Σέμπουε και τον Δόνι. Πρόσωπα της βραδιάς στην Φιλαδέλφεια ήταν ο Ηλίας Ατματζίδης και ο Ντέμις Νικολαίδης. Έρχεσαι συχνά στο γήπεδο? Ναι, πάντα, κάθε εβδομάδα. Κάθε εβδομάδα. Κάθε εβδομάδα. Ναι, όταν παίζουν εδώ. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα εδώ με την ομάδα? Α, τέλειο. Πολύ ωραία. Μου αρέσει η ομάδα πολύ. Εντάξει, πολύ ωραία. Από πού είσαι? Από Αγγλία. Από Αγγλία, αλλά δηλώνεις ΑΕΚ. Ναι, είμαι ΑΕΚ. Ενίκ. Δεν σε έστειλε η ΑΕΚ εδώ? Όχι, 5 χρόνια είμαι ΑΕΚ τώρα. Είσαι ΑΕΚ. Ναι, ναι. Το καλύτερο ομάδα. Πώς βλέπεις με το ξεκίνημα του νέου χρόνου την ομάδα εδώ? Θα σχίσουμε. Πού το στηρίζεις αυτό? Ότι έχουμε πολύ καλή ομάδα. Πηγαίνεις συχνά στο γήπεδο? Πάρα πολύ συχνά. Παρακολουθείς τα πράγματα της ΑΕΚ, της ομάδας? Πάντα. Πώς θα βλέπεις τώρα με τη νέα χρονιά? Πιστεύω να πάμε να βγούμε πολύ πιο ψηλά από πέρσι. Θα το πάρετε το πρωτάθλημα? Πιστεύω, ναι. Τι? Εσύ τι λες? Να πάρουμε το πρωτάθλημα, ναι. Σίγουρο είναι? Σίγουρο. Συγγνώμη κυρία, με κίτρινο μπλουζάκι στο γήπεδο. Μάλιστα. ΑΕΚ Τζου. Όχι, Ολυμπιακός. Ολυμπιακός. Αλλά παίζει ο φίλος μου εδώ πέρα και έρχομαι να δω. Παίζει ο φίλος σας? Ναι. Ποιος φίλος? Ο Δέδης, στον Όφη. Α, μάλιστα. Πώς βλέπετε τα πράγματα γενικά στο πρωτάθλημα? Πώς το λέω το πρωτάθλημα, ότι το πάρει ο Ολυμπιακός. Και απλά να είμαστε λίγο πιο φιλάθλιος κόσμος. Να μην κάνουμε σας και λοιπά. Εδώ την ΑΕΚ μια και στη φιλοξενήμα σήμερα. Καλή ομάδα, πολύ καλή. Έχουμε και το... Πώς βλέπεις τη νέα χρονιά για την ΑΕΚ, θα κρατήσει μέχρι το τέλος? Ναι, πιστεύω. Είναι η καλύτερη ομάδα. Δεν χρειάζεται κουβέντα σε αυτό. Την επιστροφή του Μανολά πώς την κρίνεις? Καλύτερη. Τίθεται θέμα μείωσης ποινής του Βλάχου. Πιστεύεις ότι ένας ποδοσφαιριστής πρέπει να είναι μέσα σε αυτό το κλίμα, να ενταχθεί πάλι? Πιστεύω, αλλά πιστεύω και ότι ο ποδοσφαιριστής και γενικά κάθε επαγγελματίας πρέπει να έχει την αντίστοιχη ποινή ανάλογα τις πράξεις τους. Είσαι ικανοποιημένος ο παδός της ΑΕΚ με τις μεταγραφές που έκανε η ομάδα? Αρκετά. Αν είχαμε και τον Κιάσο θα ήταν καλύτερα. Κασάπη, Κοστένογλου, Σαβέψκι, Νικολαίδη, Κατσαβός. Η φανέλα που φοράς από το ρεπορτάζ που έκανα είναι του Σαβέρκια Τσπάγια. Ναι, ναι. Αυτή που ναι, φοράς. Αυτή φοράω, ναι. Και είδαμε πριν από λίγο τον προπονητή Τσάκ, τον Δημητρίου, να σου χαρίζει αυτή τη φανέλα που έχει. Σαβέρκια. Την υπογραφή. Την υπογραφή του Σαβέρκια και του Δημητρίου. Του Δημητρίου. Αυτό πώς ξεκίνησε αυτή η σχέση με τον προπονητή Τσάκ? Κάνω ψυχοθεραπεία στον Νίκο τον Πανταζή. Και τους ξέρω όλους τους υποθεστές. Του έκανες και κάποιο δώρο? Ναι, του έδωσα μια γραβάτα. Πώς ζεις το παιχνίδι από εδώ από τον αγωνιστικό χώρο? Είναι διαφορετικά, είναι πολύ διαφορετικά. Ακούς τις φωνές, συμμετέχεις και εσύ ο ίδιος. Είναι πολύ ωραία. Βλέποντας την ΑΕΚ να προηγείται στο βαθμολογικό πίνακα, πιστεύεις ότι μπορεί να αντέξει μέχρι το τέλος? Σίγουρα. Σίγουρα. Επίθεση της ΑΕΚ με τον Νικολαίδη που καταφέρει να περάσει ο Μαρσέλο μες στην περιοχή. Κάνει το πλασάρισμα, δεν κάνει τον γκολ. Οι παίκτες της ΑΕΚ με τον Κασάπη ψάχνουν τον Νικολαίδη. Νικολαίδης που φεύγει ανάμεσα από δύο, κάνει το πλασάρισμα και η μπάλα θα χτυπήσει στη δοκόνη. Αναστασίου. Ο Μίτιτς κάνει τη σέντρα. Ο Μπατίστα πηδάει ψηλά. Και έχουμε την... κίτρινη κάρτα και τι, εάν έχει γρυβάλει το χέρι του ο Μπατίστα είναι πέναλτι. Θα δούμε την φάση. Σηκώνεται ο Μπατίστα με υψωμένα τα χέρια, η μπάλα χτυπάει και στο χέρι του. Σφυρίγματα για να του σπάσουν το ηθικό από τους οπαδούς ΑΕΚ. Ο Αναστασίου σουτάρει, ο Ατματζίδης με εκτείναξη κόβει προς στιγμή την μπάλα, η φάση συνεχίζεται, δεν έχει τελειώσει, γίνεται το σουτ. Γυρίζει ο Ατματζίδης και κάνει μια εκπληκτική απόκρουση. Εμείς βλέπουμε την εκτείναξη του Ατματζίδη, την προσπάθεια που κάνει ο Μαρινάκης και μετά ο Δέδες να γυρίσει την μπάλα, το κόψιμο της από τον Καλιτζάκη πριν φτάσει στον παίκτη του Όφη, το μακρινό βολέ από τον Τσιαντάκη και την εκπληκτική εκτείναξη και απόκρουση του Ηλία Ατματζίδη. Κάνει τη σέντρα για τον Μαρσέλο, προσπαθεί να γυρίσει, δεν μπορεί να κάνει το σουτ. Τον Μπατίστα, κακό το κοντρόλ,
Βλέπετε οι παίκτες της ΑΕΚ έχουν κατασκηνώσει, θα λέγαμε, στην, μέσα και έξω από την περιοχή του Όφη. Νικολαίδης. Νικολαίδης κάνει το σούτ και η μπάλα πηγαίνει στα δίχτυα, αφού έκανε μερικά μπρος πίσω ο Νικολαίδης. Η προσπάθεια του Νικολαίδη, ο οποίος κράτησε την μπάλα, είχε τον Τσιαντάκη και τον Αδάμο μπροστά, βλέπετε την πατάει, γυρίζει, ξαφνικά γυρίζει με ταχύτητα και με το αριστερό της στέλνει σιρτά Γκρέταρσον και είναι η μπάλα για τον Νικολαίδη που είναι πολύ γρήγορος. Ο Νικολαίδης ξεπερνάει το Σκέντζο, είναι κοντά στο δεύτερο γκολ η ΑΕΚ, πλασάρει ο Νικολαίδης, κάνει το 2-0 λίγο πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Κοιτάξτε εδώ την κατάληξη της φάσης, τον Νικολαίδη να μπαίνει μες στην περιοχή, να μην βιάζεται, να κάνει και την προσποίηση και να πλασάρει. Στο 56 λοιπόν, Σέμπουε αντί για Μαρσέλο. Οι παίκτες τώρα του Όφη φτάνουν πολύ κοντά σε ένα γκολ. Ο Σέμπουε, ένας ακόμη παίκτης που είχε φορέσει τα χρώματα της Ξάνθης στη Νέα Φιλαδέλφεια. Εδώ Μπατίστα μπαίνει με δύναμη μέσα στην περιοχή, γυρίζει, κάνει το σουτ, στέλνει την μπάλα ψηλά στο τέρμα για το 3-0. Κέρδισε την μπάλα από τον Σκέντζο. Γύρισε, την έστειλε ψηλά στο γάμα με δύναμη, αφού προηγουμένως είχε μπει μέσα στην περιοχή και είχε κερδίσει την μπάλα. Παλιά για τον Νικολαίδη μέσα στην περιοχή. Νικολαίδης γυρίζει, κάνει το σούτ την μπάλα και πάλι στο δοκάρι. Ο Χανιωτάκης προλαβαίνει και σώζει τον Όφη. Ηλία, μίλησε στο πέναλτι την ώρα που έπρεπε. Πέρα από αυτό, για τον κόσμο σήμερα στο Ποδαρικό για τη νέα χρονιά, πώς ζήσατε το παιχνίδι? Τίποτα. Όπως είπατε και εσείς, το 1998 μας βρίσκει εκτός από πρόβλημα με μια νίκη ενός αντιπάλου πάρα πολύ καλό όπως είναι Όφη. Πιστεύω γενικά ότι και ο κόσμος που ήρθε στο γήπεδο και αυτοί που μας βλέπουν από την τηλεόραση ικανοποιήθηκαν αρκετά καλό θέμα, θα έλεγα. Το πέναλτι είναι στις γκλές. Τίποτα. Το πέναλτι είναι και θέμα τύχη. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το πόδι σου, γι' αυτό έγινε αλλαγή? Έχω κάποιο πρόβλημα, ναι. Κύριε Γκέραρτ, το Δαρικό με ήταν σε μια δύσκολη βαθμολογικά στιγμή για τον Όφη. Γιατί δύσκολη? Έχετε μείνει αρκετά πίσω, είχατε και το αποτέλεσμα το άτυχο την περασμένη Κυριακή. Πώς βλέπετε τα πράγματα? Εντάξει, όπως πάνε τα πράγματα δεν είναι τα καλά για μας, γιατί πρέπει να αλλάζουμε συνέχεια την ομάδα. Σήμερα πάλι στην άμυνα τρεις άλλους παίκτες παίξανε. Καθοριστικό το σημείο του πέναλτι? Νομίζω, αλλά σίγουρα η ΑΕΚ ήταν καλύτερη ομάδα. Πώς τα δύο λόγια για το παιχνίδι? Χάσατε... Όλα κρίθηκαν στο πέναλτι. Από τη στιγμή που χάσαμε το πέναλτι, το παιχνίδι πάλι ήρθε στα ίσα. Αν είχαμε βάλει το πέναλτι, πιστεύω ότι θα ήταν πολύ δύσκολο για την ΑΕΚ να ανατρέψει το αποτέλεσμα. Πιστεύω ότι το 3-0 είναι δίκαιο. Στέλιο, δύο λόγια. Μετά από πολύ καιρό φόρεσες και πάλι την φανέλα της ΑΕΚ. Η σημαία ανέβηκε πάλι στον ιστό. Πρώτα απ' όλα από το συνέστημα. Είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί η επανεμφάνισή μου, έστω και για λίγα λεπτά, συνοδεύτηκε με νίκη της ΑΕΚ. Βέβαια, οι συμπαίκτες μου έκαναν όλη τη δουλειά. Είμαι πολύ ευχαριστημένος γιατί γέμισε το γήπεδο και ευχαριστήθηκε και ποδόσφαιρο. Θα αντέξει η ΑΕΚ, η πείρα σου τι λέει μέχρι το τέλος? Νομίζω ότι η ΑΕΚ ενισχύθηκε τώρα το Δεκέμβριο πάρα πολύ. Σίγουρα όμως πήγε πάρα πολύ καλά στον πρώτο γύρο. Πιστεύω ότι παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο και νομίζω θα αντέξει. Χρησιμοποίησε το Σέμπουε και το Μανολά. Το Δόνι πότε θα το χρησιμοποιήσει? Τι φιλοσίτη Σέμπουε Μανολά και τόσα φιλοσίτη Πεδόνι. Βρέμ θέλω Ήθελε σήμερα να χρησιμοποιήσει το Δόνι. Dar s-a întâmplat o ușoară accidentare la Ματζίδης και δεν am riscat să le folosim în continuare. At Ματζίδης και δεν ρίσκαρε για να κάνει κι άλλη αλλαγή. De altfel trebuie să mărturisesc că deja din acest punct de vedere am regrete că nu am putut să folosesc jucători care până acum și-au adus aportul la victoriile anterioare. Σίγουρα σε προηγούμενες νίκες υπήρχαν παίκτες που χρησιμοποίησε και δεν μπορούσε σήμερα να κάνει το ίδιο. Τέλος, πιστεύει ότι η ομάδα του θα αντέξει μέχρι το τέλος? Κρέτεσκα εκείπα βάστοσα ρεζίστα πριν αλλά σφερσίτ. De ce nu? Repet, sunt pe margine jucători care pot forma o a doua echipă care să fie la fel de valoros ca aceasta. Γιατί όχι, αφού υπάρχουν στον πάγκο παίκτες που μπορούν να δημιουργήσουν μια εξίσου δεύτερη ομάδα ίδιας αξίας όπως Κοπιτσίς, Ντόμπος, Μαραντένης, Ντόνις, στους Τσέλλαντς, γιατί πάρτε βαλωρός. Στον πάγκο είναι παίκτες αξίας. Αυτή είναι η αλήθεια, το τελευταίο που είπε ο Ρουμάνος Ντου, που είναι πολύ δημοφιλής στη Νέα Φιλαδέλφεια, ότι η ΑΕΚ πια